Φθινόπωρο, όμως πιο γλυκό φθινόπωρο από την εικόνα αυτών των παιδιών, τον, δεν μπορεί να δεν ζήσει κανείς και τηλεοπτικά, έτσι. Ας τους γνωρίσουμε. Φθινόπωρο λοιπόν ονομάζεται και παράσταση που ανεβάζει έτσι, η ομάδα ΑΟΜΕΓΑ. Η Στεφανία Μακρύ, καλημέρα. Στεφανία. Στεφανία είναι 22 ετών. Είναι 22 ετών, πτυχιούχος πολιτικού νομικής, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, τώρα τελείωσα. Α, συγχαρητήρια. Στεφανία μου, κάνε λίγο τα μαλλί σου έτσι, γιατί άλλο το θέατρο, άλλο τηλεοπτικά. Δεν φαίνεται το ωραίο σου πρόσωπο. Επιτρέψτε μου, όταν γυρίζει και μιλά έτσι, μπράβο. Δεν φαίνεται το ωραίο σου πρόσωπο, γιατί πέφτει τα μαλλιά. Τα λέμε αυτά. Μια αρχή είναι. Να καλημερίσουμε τον Γιώργο Τεταφύλου και την Ευτυχία Βίχου. Καλή σας μέρα. Γεια σου, Τζόρτζ. Γεια σας. Και εσείς με τι ασχολείστε, φοιτητές? Εγώ είμαι απόφοιτος του παιδαγωγικού Πάντρας, νηπιαγωγός και το θέατρο. Πολύ ωραίος συνδυασμός. Έχω τελειώσει γραφικές τέχνες στο ΤΕΙ της Αθήνας και τώρα ευελπιστούμε να ακολουθήσουμε καριέρα στην υποκριτική, ας πούμε. Ό,τι μπορεί κάνει. Ποιος έχει φτιάξει την παράσταση, ποιος είναι ο σκηνοθέτης? Ο Παναγιώτης. Πού είναι ο Παναγιώτης? Παναγιώτης Γεωργούλας απουσιάζει. Απουσιάζει λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Πού είναι ο Γεωργούλας? Ο οποίος είναι πάντα και ηθοποιός και σκηνοθέτης. Και, και μάλιστα πήρε και το βραβείο ως πρωτότυπου σεναρίου και η Στεφανία για καλύτερη υποκριτική. Ναι, εγώ και ο Γιώργος. Και εγώ και η Στεφανία. Σε κάποιο φεστιβάλ διαγωνιστικό είχαμε την τύχη να αποσπάσουμε τρία βραβεία η παράστασή μας. Τι Στεφανία? Τι βραβείο είναι αυτό? Βραβείο ερμηνείας. Μπράβο. Συγχαρητήρια πολλά. Είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρο που νέα παιδιά σε δύσκολους καιρούς εκφράζονται μέσα από αυτή την τέχνη και προσπαθούν και παράλληλα σπουδάζουν ένα άλλο αντικείμενο που μπορεί να είναι συνθετικά, να τους δώσει ευρύτερο πεδίο γνώσεων και θα σας βοηθήσει και στην ίδια τη δουλειά σας. Δουλειά, εισαγωγικά. Δεν είναι ακριβώς δουλειά το θέμα της ηθοποιίας και υποκριτικής. Την νιώθετε την έκφραση, κυρία Φεγγουλιά? Την νιώθω απολύτως. Έχω περάσει και εγώ από αυτές τις διαδρομές. Σπουδάζοντας αρχιτεκτονική, βέβαια, το μεράκι και το όνειρο να ακολουθήσει κανείς αυτό το δρόμο. Μένει άσβεστο και τελικά επικρατεί κάποια στιγμή, αν είναι πολύ βαθύ. Το δικό σας. Τις δικές σας σκέψεις. Και προς την υπουργό. Για το επάγγελμα, εγώ θα συμφωνήσω. Μην το λες επάγγελμα από τώρα, βρεσί. Επάγγελμα. Με αυτή τη φάτσαρα μιλάς για επάγγελμα. Με αυτή τη γλυκύτητα. Είναι τέχνη καταρχάς. Είναι τέχνη. Πρέπει να ζήσουν όμως και δεν υπάρχει επάγγελμα για σένα. Δυστυχώς. Ξέρετε κάτι. Μέχρι τα βαθιά γεράματα είναι ένα πολύ όμορφο χόμπι στην ουσία. Το οποίο το αγαπάς. Δηλαδή το αγαπάς από γεννησιμιού σου. Και μαθαίνεις να ζεις γι' αυτό. Δεν ξέρω αν θα καταφέρω ποτέ εγώ ή τα υπόλοιπα παιδιά να ζήσουμε μέσα από αυτό. Νομίζω ότι πάντα θα κάνουμε παράλληλα κάποια άλλα πράγματα για να μπορούμε να επιβιώνουμε. Αλλά στην ουσία κάνεις κάτι το οποίο σε γεμίζει στην καθημερινότητά σου, οπότε όσο και να το κουράζεσαι δεν σε ενδιαφέρει. Τυχαία. Ναι, συμφωνώ με τον Γιώργο σε αυτό που λέει, ότι είναι τέχνη ουσιαστικά. Πάνω απ' όλα είναι τέχνη το θέατρο. Και κάνουμε κάτι το οποίο μας γεμίζει, μας εξελίσσει. Και μέσα από αυτό μπορούμε και να περάσουμε κάποια μηνύματα στον κόσμο και να έρθουμε σε μια ιδιαίτερη επαφή, ειδικά σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε τώρα. Και θεωρώ ότι είναι τέχνη που είναι το α και το μέγα στη ζωή μας. Κυρία Υπουργέ, βραβευμένη ηθοποιός ήδη στο ξεκίνημά της, παράδειγμα Στεφανία, και φοιτήτρια στο πολιτικό της νομικής. Μπορεί αύριο να είναι μια πολιτικός, ξέρετε. Η θεατρική παιδεία. Θα κυνηγάει να φέρει παιδί στην Ελλάδα, γιατί ξέρει από μέσα ποια είναι τα προβλήματα εκεί. Η παιδεία είναι εξαιρετικό θεμέλιο για τη διαπαιδαγώγηση και το χτίσιμο της προσωπικότητας ενός ανθρώπου. Αν η θεατρική παιδεία ήταν ενταγμένη στο σύστημά μας το εκπαιδευτικό, πολύ πιο σωστά, πολύ πιο ουσιαστικά, σίγουρα θα είμαστε καλύτερα σήμερα. Και θα είχαμε ενήλικες πολύ πιο ευτυχισμένους. Γιατί μέσα από τη θεατρική παιδεία, από το προνήπιο ακόμη, μπορεί να αναπτυχθείς πολύ πιο ισορροπημένα και να εκφραστείς πολύ πιο ελεύθερα. Άρα να δημιουργήσεις μια προσωπικότητα πολύ πιο δυναμική και αυτόνομη. Μήπως το φοβόμαστε αυτό λίγο στο σύστημά μας? Ερώτηση, ρητορική. Να δημιουργήσουμε, θέλω να πω, πολύ πιο ελεύθερους ανθρώπους και πολύ πιο ουσιαστικούς και συγκροτημένους ανθρώπους. Και σκεπτόμενους με κρίση πραγματική και όχι γνώση, μόνο για τη γνώση. Πάμε λίγο, Στεφανία. Διαβάζεις για τον ρόλο, διαβάζεις και για το πτυχίο ή τελείωσες? Ναι, τώρα τελείωσα αυτή την εβδομάδα. Τελείωσα. Ήταν παράλληλα όμως όλο αυτό. Δηλαδή, μια εικόνα να καταλάβουμε λίγο. Τι να σας πω, όλη την μέρα διάβαζα και το βράδυ πήγαινα και έπαιζα με τα παιδιά. Να. Εμείς έχουμε και φωτογραφίες, εικόνες από την παράστασή σας. Για να χαλαρώσει σαν χωρητικό δηλαδή. Ναι. Απλά το θέμα είναι ότι από ένα σημείο και μετά, όταν γίνεται καθημερινότητά σου και επειδή το βιώνεις αυτό το πράγμα,
θέλεις κάποια ώρα για να συνέλθεις. Mm. Ειδικότερα με το συγκεκριμένο έργο που είναι και λίγο... Εντάξει, είναι λίγο βαρύ. Μάλιστα. Αυτή είναι η γωνία τους. Το όνειρο το κυνηγάς, κύριε Φουγκουλή. Το κυνηγάς και είναι σίγουρο ότι παρόλο που μπορεί οι γονείς, το περιβάλλον να μιλάει για ασφάλεια επαγγελματική, να μιλάει για οτιδήποτε, από τη δική τους πλευρά μπορεί να έχουν το δικό τους δίκιο, είναι σίγουρο ότι παιδιά που νιώθουν, όπως νιώθει αυτή τη στιγμή, όπως νιώθουν αυτά τα παιδιά που έχουμε δίπλα μας σήμερα, θα ακολουθήσουν το δικό τους όνειρο. Και είμαι σίγουρη ότι θα φτάσουν εκεί που θα ήθελαν, να το βιώσουν τον τρόπο που θέλουν. Σε δύσκολους καιρούς. Πρέπει να μην ξεχνάμε ότι αυτοί που πλήττονται πιο πολύ, ίσως και οποιοδήποτε άλλον, σήμερα σε σχέση με την ενεργία, είναι οι ηθοποιοί. Είναι κάτι που το ξέρουμε πολύ καλά. Και επίσης ξέρουμε πολύ καλά ότι ένας ηθοποιός που πολύ συνειδητά έχει ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο, έχει μεγάλη ανάγκη αυτού του είδους την έκφραση. Άρα, όταν έχει 4, 5, 6 χρόνια να δουλέψει να εκφραστεί, δεν είναι μόνο το βιοποριστικό, είναι και η έκφρασή του. Εκεί έχουμε και πολλαπλά προβλήματα. Άρα, να δημιουργήσουμε και θέλω να πω ένα πλαίσιο και μια κινητροδότηση για να δούμε περισσότερες ομάδες και να τις στηρίξουμε περισσότερο. Πριν αποδεσμεύσουμε τα παιδιά, πού είναι η παράσταση? Δεν έχουμε, πρέπει να έρθουμε και εμείς να δούμε. Πρέπει να περιμένουμε όλους. Είναι στο Τσάι στη Σαχάρα, πίσω από το Μέγαρο Μουσικής, Λαοδικίας 18, στα στάση Μέγαρο Μουσικής με το μετρό, Δευτέρα και Τρίτη στις 10 παρατέταρτο. Και οι τρεις είστε υπέροχα πλάσματα. Συγχαρητήρια. Δεσμευόμαστε όλοι να είμαστε εκεί. Από μάτρα, πριν είναι η μέρα, σάρθαμε με την Υπουργό Μαλέγια. Πούμε κομπόι. Πίσω παραπάμε τώρα μέσα. Μια μικρή ανάσα, επιστρέφουμε. Η Ελίζα μας εδώ, η Ελίζα Λιμπούσκη, για τις διεθνείς εξελίξεις. Θα παραμείνετε λίγο ακόμα μαζί μας. Θα έχει ενδιαφέρον σας το γεώμα αυτό. Υπέροχα πλάσματα, σας ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε σε ένα με δύο λεπτά.